τη σεζόν είσαι εσύ, γιατί έχεις αντιμετωπίσει και ένα δύσκολο περιβάλλον, δηλαδή μια καινούργια, ένα καινούργιο είδος εκπομπής και μια εγκυμοσύνη απέναντι. Γενικά τώρα, όχι, γιατί με ρώτησε εσύ στην αρχή τον Ουγγαρέζο, κάτσε, γέλα τώρα, γέλα τώρα. Και έλεγα πώς θα τη το φέρω, λέω θα ρίξω τη λαμπύρη. Έτσι δεν λένε. Άλλος το είπε, δεν το είπε αυτό. Όταν μαθαίνεις ότι η Ελένη Μενεγάκη είναι έγκυος, ξεκινάει η εκπομπή, ωραία και καλά, θα κάνουμε φέτος εκπομπή, κύλι σύλλης με μαγειρική μέσα με τέτοια, πάνελ, νέα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, ωραία, θα σχολιάζουν και μαθαίνεις ότι η Ελένη είναι έγκυος. Τι λέω? Τι λες? Μου κάνετε πλάκα. Δεν μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Να σου πω, γιατί πιστεύεις ότι το λέμε όλοι ότι μια εγκυμοσύνη, ρε παιδί μου, εγώ πραγματικά μου κάνει εντύπωση, όχι μόνο για την Ελένη γενικά, αλλά ο κόσμος τι περιμένει μέρα με τη μέρα να βλέπει. Γιατί πιστεύεις ότι μια εγκυμοσύνη, το πιστεύεις? Εξαρτάται ποιος είναι έγκυος. Ναι. Δηλαδή εξαρτάται τι προσφέρει στον κόσμο τόσα χρόνια. Η Ελένη έχει κτίσει γύρω από τον εαυτό της ένα μύθο. Μια ιστορία που ο κόσμος λατρεύει. Λατρεύει την προσωπικότητά της ως άνθρωπο. Αυτό που είναι ίδιο ως άνθρωπος, ο κόσμος το αγαπάει, το λατρεύει. Άρα ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ και με ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή. Εντάξει. Άρα αυτό για τον κόσμο είναι μια σημαντική είδηση. Εξαρτάται λοιπόν τι έχεις κτίσει. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν κτίσει σε άλλα μονοπάτια. Δηλαδή, από μένα τι περιμένει ο κόσμος? Δεν περιμένει να δει αν θα κρατήσω το χέρι του Ευαγγελάτου ή αν θα με έγκυο. Περιμένει να δει τι θέμα θα βγάλω. Άρα εξαρτάται τι αγαπάει ο κόσμος από σένα. Και αυτό δεν είναι κακό, γιατί κάποιοι το λένε αρνητικά. Καμιά φορά λένε εντάξει, ας πούμε. Ο καθένας κτίζει κάτι. Αυτό έχει κτιστεί έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο που έχει κτιστεί έτσι.